Θα καλωσορίσω τώρα τον κύριο Παναγιώτη Σχοινά, είναι αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στη THEON Sensors. Η THEON είναι μια εταιρεία η οποία έχει καταφέρει στην ελληνική, θα την πω, μιζέρια, να αντιδράσει και να έχει μια πολύ ισχυρή εξωστρέφεια και να έχει κάνει και την εμφάνισή της, αλλά και τις πωλήσεις της σε δεκάδες χώρες στο εξωτερικό, με τις γνωστές, με την ποικιλία από διόπτρες που παράγει και μάλιστα σε πολύ ανταγωνιστικές αγορές. Οπότε ο κύριος Σχοινάς θα μας τα περιγράψει καλύτερα και θα μας πει πώς έγινε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία, αλλά και παράλληλα να ξέρω την προσπάθειά σας για την ανάδειξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Πόσο μάλλον στις ημέρες μας, όπου αποτυπώνεται ως επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη εγχώριας αμυντικής τεχνολογίας, για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι ο εθνικός, όπως αντιλαμβανόμαστε δίπλα πάντα με το κίνδυνο, αλλά και δεύτερο για οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική ανάπτυξη είναι δύναμη και με τον τρόπο αυτό έχει ανεξαρτησία. Με τον τρόπο αυτό αποδεσμεύεσαι από πάρα πολλά δεινά. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Είχα στο μυαλό μου μια παρουσίαση και κατάφερα να σας δείξω αυτό το προϊόν. Μια Golden Unit, πολλοί δεν έχετε δει να δει κι άλλο τη όραση. Είναι βασικά ένα ακρογωνιαίο λίθο. Με αυτό ξεκίνησε η εταιρεία μα και το πόσο εύκολα μπαίνει και βγαίνει και γίνεται μονόκιαλο και γίνεται δίκιαλο είναι αυτό που μας έβαλε στην παγκόσμια αγορά όταν το σχεδιάσαμε, το αναπτύξαμε και πλέον έχει καθιερωθεί σε πάρα πολλούς στρατούς. Σήμερα τη χρονιά αυτή η εταιρεία μας έχει 25 χρόνια. 25 χρόνια με όραμα την κατάκτηση κορυφής στον τομέα προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Εκτέρνησε όραση και μη. Κάποια spin-offs για την εταιρεία. Στοπές μας από τότε και έκτοτε είναι η διαμόρφωση καινοτόμων προϊόντων με ιδιότερα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, που προσφέρουν λύσεις ακόμα και στους πιο απαιτητικούς χρήστες. Σήμερα, 25 χρόνια μετά, οι THEON εισιτήρες, THEON όπως ο THEON Αλεξανδρεύς, ο αρχαίος μαθηματικός, σήμερα είναι το πεδίο του χρόνου. Οι THEON εισιτήρες είναι η παγκόσμια ηγέτητα στον χώρο της νυχτερινής όρασης, είναι η παγκόσμια ηγέτητα στον χώρο της θερμικής, των θερμικών συστημάτων, θερμικής απεικόνησης, στα One Portable, όπως λέμε. Εξάγει σε πάνω από 55 χώρες, 95% του τζίρου μας έρχεται από το εξωτερικό, προϊόντα που εξάγουμε. Νομίζω ότι αυτή τη χρονιά θα φτάσουμε περίπου στο 98%. Και έχουμε 150.000 συστήματα που είναι λειτουργικά αυτή τη στιγμή σε όλους τους στρατούς του κόσμου. Θα ήθελα να πω ότι η THEON έχει την εξωστρέφεια στο DNA της. Το ταξίδι της εξωστρέφειας, πώς ξεκίνησε και πώς φτάσαμε εδώ. Γιατί ξεκινήσαμε μια τεχνολογία με κάποιες πιο μικρές ομάδες, αλλά το πλέον μας ήταν στραμμένο στο εξωτερικό, πάντα. Οπότε το πρώτο μεγάλο τη συμβόλαιο και μάλλον ένα θεμέλιο γύρω ήταν το 2004, όταν πήραμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα με περισκόπια νυχτερινή όραση από την Αυστραλία. Το κομμάτι αυτό που κάνουν δεν είναι μόνο το προϊόν, αλλά έχει τεχνογνωσία, τεχνολογία. Μα ζήτησαν εκεί οι Αυστραλοί να του κάνουν μεταφορά τεχνογνωσία. Το περιβόητο TOT που έχετε ακούσει. Είναι πολύ σκοτεινό, ξέρετε, για μια ελληνική εταιρεία που ξεκινάει από το κοροπή να πηγαίνει στην Αυστραλία και να πουλάει τεχνογνωσία. Αντιλαμβάνεστε τις τάξεις μεγέθους των οικονομιών. Μετά έρθει η Σουηδία το 2011, όπου παραλαμβάνουμε ένα project πάνω από 14.000 συστήματα νυχτερινής όρασης, ένα frame contract. Στη συνέχεια είχαν αρκετές επιτυχίες. Πουλήσαμε προϊόντα σε κάποιους από τους πιο εξελιγμένους στρατούς, στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε διάφορες πιο μικρές χώρες, αλλά και πολύ μεγαλύτερες από οικονομία και στρατό εννοώ. Φτάνουμε στο 2019, όπου πουλάμε μαζί με τη συνεργάτη μας την Ελκία Χάρης τότε, σήμερα Elbit Systems of America, η υπερηγόρητη ΕΖΑ, πουλάμε στο σώμα των πιστογραφών της στο USA. Κλείνουμε ένα μεγάλο συμβόλαιο, $249 εκατομμύρια, ένα πενταετές συμβόλαιο, frame contract, IDIQ, που προβλέπει την παραγωγή πάνω από 14.000 συστήματα. Εκεί αναλαμβάνουμε σε υπεργολάβη. Όμως δεν μας έφτανε αυτό, για να με ειλικρινείς. Εμείς θέλαμε να κατοξιωθούμε και να ευρεώσουμε τη θέση μας στην πυραμίδα, στην κορυφή της πυραμίδας. Φτάνουμε σε 2021, όπου υπογράφουμε μαζί με τη Χένσο, τη συνεργάτητά μας, τη σύμβαση με το CAR για προμήθεια δίκαιων οργάνων νυχτερινής όρασης. Το CAR, για όσους το γνωρίζουν, είναι ένας ευρωπαϊκός διακυβερνητικός οργανισμός για την κοινή συνεργασία εξοπλισμού, προμήθειας εξοπλισμού, και ανέλαβε για το Βέλγιο και τη Γερμανία διαχειριστεί την κοινή προμήθεια Night Vision Goggles. Θέλω να πω ότι αυτό το συμβόλαιο μας άνοιξε μια καινούργια μέρα σε όλους μας. Το μεγάλο αυτό συμβόλαιο αποτελεί την κορονίδα των προσπαθειών της THEON. Είναι ουσιαστικά το πιστέγασμα στον τομέα της νυχτερινής όρασης.
Είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει ποτέ υπογραφεί για όργανο ευθύνη όραση στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι τεράστιο. Γενικότερα, η μεγαλύτερη απευθείας συμβόλαιο σε ελληνική ανοιχτή βιομηχανία. Είμαστε πολύ περήφανοι να σας πω ότι το βάρος πλέον στους ώμους μας είναι τεράστιο. Θέλω να πω ότι ναι, το πήραμε το συμβόλαιο, πρέπει να εξυπηρετήσουμε πολύ αυστηρά, πολύ αυστηρές προδιαγραφές, deadlines. Όπως καταλαβαίνετε, τα budget είναι τεράστια και κάθε μέρα γνωρίζουμε πως θα είναι ένας αγώνας για να καταφέρουμε αυτό το πράγμα. Αλλά το challenge είναι στο αίμα μας. Το πλέον μας, όπως ανέφερα πριν, είναι πάντα στραμμένο στις αγορές του εξωτερικού. Έχουμε χτίσει σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες. Δεν πουλάμε μακριά. Δεν είναι η προτεραιότητά μας στις spot πωλήσεις, αλλά οι μακρόχρονες συνεργασίες. Όπως οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν αποικίες, έτσι και εμείς θέλουμε να εξυπηρετούμε εκ του σύνεγγυς για ζώσεις. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Οι αποικίες, οι τοπικές αγορές σου δίνουν πολλά πλεονεκτήματα. Εμείς δημιουργήσαμε επιχειρηματικές οντότητες που καλύπτουν την φύλιο. Με γραφεία Αμερική, Γερμανία, Εμιλάτα, Σιγκαπούρη και σε λίγο θα δημιουργήσουμε πλέον γραφεία, αλλά και συνέργειες με πληθώρα εταιριών. Με συνέργειες local industrial content, όπως το λέμε, έχουμε διαμορφώσει ένα οικοσύστημα ώστε να προσφέρουμε την ιδανική προϊοντική λύση στους πελάτες μας. Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους τελικούς χρήστες, ώστε κάθε ανάγκη τους να είναι ένας νέος προβληματισμός, ένα νέο project για τους μηχανικούς μας. Η λέξη μηχανική για μας είναι πάρα πολύ, έχει ιδιαίτερο βάρος. Είναι η καρδιά της THEON. Το D&D, όπως το ονομάζουμε εμείς στον χώρο μας, είναι εξαιρετική υψηλή σημασία. Πιστεύουμε πάρα πολύ στο D&D. Στην πορεία μας αυτή μας οδήγησε το πάθος και η πίστη στο DNA του Έλληνα μηχανικού. Εδώ θέλω να αναφέρω ένα ρητό του Αρχιμίδη. Εγώ μηχανικός, θεωρώ τον Αρχιμίδη μέγα διδάσκαλο. Δώσ' μη παστό και τα γάρκινά σου, είχε πει. Τι είχε πει τότε, δώσ' μου ένα σημείο να βάλω το μοχλό και να μεταφέρω και τη γη. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι οι Έλληνες μηχανικοί έχουν το μοχλό στα χέρια τους. Εμείς πρέπει να ζώσουμε το περιβάλλον, τους μην σταθούν. Αυτό κάνει η Θεό. Έχουμε βαθιά πίστη στο ελληνικό engineering, το οποίο βρισκόμενο στο κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον διαμορφώνει μείγμα επιτυχίας. Ξέρετε, το μείγμα για να γίνει εκρηκτικό, για να γίνει αντίδραση, θέλει να ασκηθεί, να καταλήγει. Το οδηγεί στο αποτέλεσμα. Ο καταλήτης αυτός είναι η κληρονομιά από τους αρχαίους Έλληνες. Το τονίζω αυτό, γιατί ο τρόπος που πουλούσαν από τις αποικίες είναι εμπεδωμένος στη Θεό. Η μηχανική είναι η υποσχόμενη καρδιά. Εμείς εδώ δίνουμε χώρο στους νέους επιστήμονες, στους μηχανικούς, αλλά και στις γυναίκες. Θέλω να το αναφέρω αυτό, όχι για αποσχηματικούς λόγους, αλλά κυρίως για επιχειρηματικούς. Θέλουμε ο οργανισμός να ενισχύεται με ανθρώπους που σκέφτονται διαφορετικά. Μπορούν να φέρουν μια νέα πνοή, να μπολιάσουν, να προσδώσουν μια νέα οπτική. Γι' αυτό εξάλλου προσπαθούμε να βάλουμε στο άγνοια μας Έλληνες επιστήμονες που είχαν φύγει τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό. Το brain gain, brain drain ακούγεται έτσι πολύ κάτσι αυτή την εποχή. Είναι ιδιαίτερη αξία, να το πω. Αλλά όπως γνωρίζετε, η επιστροφή στους μηχανικούς στα πάτρια εδάφη δεν επιμηχάνεται μόνο με αυξημένες απολαβές. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να δώσει και ένα challenge, μια πρόκληση, ένα σταθερό περιβάλλον, ένα όραμα. Η Θεό το προσφέρει αυτό. Είναι πραγματικά τιμή μας που έχουμε επιστρέψει τόσο μηχανική στην έδρα μας εδώ στο Κορωτή και θέλουμε να συνεχίσουμε να τα καταφέρουμε αυτά. Να τους δώσουμε το όραμα να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα. Και νομίζω πως το win-win situation έρχεται μέσα από αυτό. Γιατί οι οικονομίες κλίμακας μας δίνουν τις δυνατότητες μετά να αυξήσουμε το προσωπικό μας. Να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας. Σήμερα η εταιρεία έχει περίπου 200 άτομα. Είναι πραγματικά εκθετικός ο αριθμός που μεγαλώνει. Και σε επίπεδο προσωπικού, αλλά και σε επίπεδο turnover, να το πω έτσι. Γυρίζω πίσω στον κόσμο μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Η εταιρεία σέβεται ιδιαίτερα τον κόσμο της και έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες στην κοινωνική ευθύνη. Εκτός από τις δράσεις που ορίζει η κοινωνική ευθύνη στους σαν πυλώνες, έχει και ένα τέταρτο πυλώνα, που είναι οι άνθρωποι της, ο κόσμος αυτός. Ο τέταρτος αυτός πυλώνας είναι η δράση προς τους εργαζομένους. Εμείς, και επιμένω σε αυτό το κομμάτι, εμείς και το top management της εταιρείας, έχουμε διαμορφώσει ένα τμήμα ανθρώπινου δυναμικού που έχει σκοπό να διαμορφώσει ένα πλήρες πρόγραμμα πολιτιστικών και επιμορφωτικών δράσεων. Έχει τρέξει αυτό το πρόγραμμα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ο κόσμος της Θεών το απολαμβάνει αυτό. Έχει αρχίσει και διαφημίζεται και ξέρετε, μικρά πράγματα συμπληρώνουν το puzzle του περιβάλλοντος. Αυτό το σημείο που θα σταθούν οι μηχανικοί για να γράφουν μια καλύτερη ζωή. Οι μηχανικοί θέλουν το challenge, θέλουν τα χρήματα πάντα, αλλά θέλουν και ένα περιβάλλον και να έχουν μια οικογένεια που θα τσακαλιάσει.
Εμείς και στο προσωπικό αλλά και στους μηχανικούς το προσφέρουμε αυτό. Κάποια έτσι μικρά θα αναφέρω κομμάτια από θεατρικές παραστάσεις, επισκέψεις και αρχαιολογικούς χώρους, δικαστικές εκδηλώσεις, ως μαθήματα ξένων γλωσσών και ιστορίας προσφέρει η παιδεία μας. Αυτό τον κόσμο θα φέρουμε και θα τον βάλουμε να βολιαστεί μέσα στη θέον, θα του δώσουμε τη δυνατότητα να νιώσει πως είναι στο σπίτι του, στην οικογένειά του και θα μπορεί να μείνει εδώ για πολύ καιρό, να αναπτυχθεί και να δώσει τα βέλη στα αποδομή αυτού του εδώ. Όλα αυτά τα στο μυαλό μας διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που πιστεύω πως μερικές φορές σαν όραμα έχουμε ένα made in Greece. Ο Έλληνας μηχανικός, το ελληνικό προϊόν, ένα δυνατό brand name. Εδώ θα πρέπει να πω πως την ιδέα την είχε συλλάβει ο αείμνησος καθηγητής Γιώργος Αυλονίτης, καθηγητής marketing, που λέγε brand name, made in Greece. Εμείς πιστεύουμε σε αυτό. Η Θεόν πιστεύει πάρα πολύ σε αυτό. Αλλά για να πετύχει, θέλουμε και άλλες ελληνικές εταιρείες. Επιχειρήσεις που θα έρθουν μαζί μας αυτή την πορεία, ώστε να κερδίσουμε και εμείς και η Ελλάδα τα μέγιστα. Θα είμαι σύντομος, γιατί νομίζω ότι οι ερωταπαντήσεις είναι πολύ χρήσιμες, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο κόσμος έχει στο μυαλό του πώς έγινε αυτό, πώς φτάσατε εδώ, πώς μεγάλωσε, γιατί έτσι. Θα προσπαθήσω να συντομεύσω για να έχω αρκετό χρόνο για τις ερωταπαντήσεις. Αυτό που θέλω να κάνω highlight εδώ, να τονίσω έντονα, είναι προσδοκούμε εντός των επόμενων μηνών σημαντικές συμφωνίες. Πλέον η εταιρεία μας σχεδιάζει ένα γύρο ανάπτυξης καινούριο, αλλά και ένα μεγάλο αριθμό προσδίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το επόμενο στοίχημα είναι η εξέλιξη THEON SENSORS από market leader, τα man portable, σε εταιρεία ολοκληρωμένων λύσεων, συστήματα που επιτρέπουν διαλειτουργικότητα. Βασική απέτηση για το αύριο είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, με ασφάλεια, ταχύτητα και, να το πω έτσι, δυναμική, η οποία ξεπερνάει τα specs του εξωτερικού. Τα συστήματα αυτά, όπως γνωρίζετε, βελτιώνουν την ευελιξία κατά τη λήψη των αποφάσεων και σου δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σου δίνουν πολλαπλασίες θέσεις ισχύως. Εκεί θα είμαστε εμείς και εκεί θέλουμε να γίνουμε market leaders. Προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας, θα συνεχίσουμε την πολιτική δημιουργία συμμαχιών. Το κάναμε με τη Σαφράν και τη Χένσο και στους επόμενους μήνες θα ανακοινωθούν και άλλες συνεργασίες, οι οποίες θα μας δώσουν ένα καινούργιο ρόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είμαι διαθέσιμος για επιπλέον ερωτήσεις. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Σκηνά. Στο τέλος, αφού μιλήσουν όλοι οι ομιλητές, θα κάνουμε ένα κύκλο ερωτήσεων και απαντήσεων με όλους. Αλλά μιας και μου κινήσατε την απορία, είδα ότι εσείς μιλήσατε πάρα πολύ για το περιβάλλον, το κλίμα, το εργασιακό μέσα στην εταιρεία και πώς αυτό προωθεί την ίδια την εταιρεία. Οπότε θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Η δική σας εταιρεία, αλλά και γενικότερα η ελληνική αμυντική βιομηχανία, είναι σε θέση να προσφέρει μισθούς ανταγωνιστικούς που να κρατήσουν Έλληνες στην Ελλάδα και να μην αναζητήσουν κάτι αντίστοιχο στο εξωτερικό και να παράγουν σε ένα πολύ θετικό κλίμα εργασιακό, όπως εσείς λέτε ότι προσφέρετε? Η μισθή είναι πάντα ένα θέμα. Προφανώς έχει γίνει αναφορά από τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη της εταιρείας ότι έχουμε ένα μη ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ειδικά στη σύγχρονη παγκοσμιοποίηση, ξέρετε πως έχουμε να ανταγωνιστούμε Κίνα, Ινδία, έχουμε πάρα πολλές αγορές να ανταγωνιστούμε. Οπότε πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο μισθός, όταν όμως έχει οικονομίες κλίμακας, βοηθάται. Δηλαδή τα overheads μπορούν να μειωθούν. Μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Εγώ όμως θέλω να πω πως επειδή οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι και οι μηχανικοί που έχουμε εδώ, επειδή συζητάω κάθε μέρα μαζί τους, δεν είναι μόνο ο μισθός που ενδιαφέρονται. Προφανώς είναι ένα κομμάτι από αυτό. Και προφανώς οι επιτυχίες φέρνει και καλύτερα αποτελέσματα. Η επιτυχία όμως είναι πάμε με χέρι με χέρι. Εδώ πουλάμε όλοι μαζί. Είμαστε, πώς να σου πω, ένα αεροπλάνο που κινείται και σαρώνει τα πάντα όλοι μαζί. Οπότε εμείς πρέπει σαν management, να το πω έτσι, να δώσουμε τη δυνατότητα στους μηχανικούς να σκεφτούν και το οικονομικό, αλλά και την καθημερινότητά τους. Έχετε κάποιο πρόγραμμα, σας διακόπτω. Δεν είναι σκοπό να κρατήσουμε μόνο τον κόσμο, να το φέρουμε και πίσω. Εδώ έχουμε το καλύτερο περιβάλλον, είναι η Ελλάδα. Ξέρετε, το trade-off του να μείνει κάποιος στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερο. Μετά από τόσα χρόνια που ο κόσμος έχει φύγει στο εξωτερικό, ψάχνει να γυρίσει στην Ελλάδα και ψάχνει το κατάλληλο όχημα. Ψάχνει το challenge που θα του πει στο βιογραφικό και θα τον βοηθήσει να γίνει πιο ολοκληρωμένος μηχανικός. Να το ξέρουμε αυτό. Η Θεόν προφανώς προσφέρει πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον σε όλους τους τομείς. Και στη μισθοδοσία, αλλά και στο challenge που θα δώσει για την επόμενη μέρα. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Γιατί, άμα πάρεις ένα μηχανικό και το βάλεις σε ένα περιβάλλον και κάθε όλη μέρα και πίσω σου δίνω ένα τεράστιο ποτό, θα μαραζώσει.
Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό για μένα. Πείτε μου κάτι, στην Ελλάδα τι ποσοστό των εργαζομένων απασχολείται και τι ποσοστό της παραγωγής γίνεται? Είναι μια ερώτηση από ακροατή μας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η παραγωγή μας είναι στην Ελλάδα. Όλοι. Οι συμπαραγωγές, το εργοστάσιο μας είναι στο Κοροπή. Okay. Έχουμε 200 εργαζόμενοι στο Κοροπή, οι οποίοι παράγουν. Mm. Βέβαια έχουμε τα γραφεία μας στο εξωτερικό, αλλά εκεί δεν είναι γραφεία παραγωγής. Εμπορικά. Είναι εταιρείες εμπορικές, έχουμε μηχανικούς. Mm-hmm. Έχουμε μηχανικούς που είναι δίπλα ακριβώς στον end user. Είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε και θα μιλήσουμε μαζί τους, γιατί αυτό, όπως ανέφερα πριν στην ομιλία μου, είναι το πιο σημαντικό συστατικό. Είμαστε εκεί με τους μηχανικούς μας για να πάνε δίπλα στον end user, να τον κατευθύνουν, να τον εκπαιδεύσουν, αλλά και να τον αφουγκραστούν. Αφουγκράζοντας τον end user, φέρνεις πίσω την πληροφορία αυτή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Ωραία. Θα επανέλθουμε με περισσότερες ερωτήσεις.